Κύριος, Θείου πέμπτον εν οξύλο απαντήσας, το εσύς ελεαστήστε απ' τα προσπαγέ της αρχής, το παρέχονται την ειρήνη δε στοιχεστήμον. Κύριο Θείος εις πλάχνης, παλά μας ιονές, σταυρόιδους τι εκπετάσες, όσο Κύριον πάθος προδιεκύπουσα φως, όθεν πλήμερος εκδείς, την υπερκόσμιον Ανάστασή μου ερζογράφησιν, ως αρχιπροσπαγέντος Χριστού του Θεού, και τριμέρο εγέση τον κόσμο φωτίσαντο. Εγκλώνος με μαντυράνου δισεύου λαούς εκλώνησε βρέω να πήρεις και στριβίας Θεός τιμούς όμως τις φέρες σου και δημάκωσε δίμας τυριώδη σου πυρομιών. Αλλαντικόν την δροσμόλο πνεύμα την πυρίσινον τες εψαλών, ο υπερήρμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Ομεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο, ευλογείτε βέβαιες εις τριάδους εις αληθμοί. Δημιουργώ Πατέραν Θεόν, υμνείτε ον συγκατά πάντα λόγων και το πείς δώσον με τα πείσαντα και υπερήψούτε το πάση ζωή παρέχομαι πλεύμα Παναγιώνης τους αιώνα. Τον Σεραφείμ, την
Thank you.
ουράνιοι πράγματα, σκεφτήσουμε τα φοβερό και τα πάντα, την όξη των όσων αγαθών και ζωής κρύων, έλθε και σκύψουμε και καθάσουμε Σώσον τας
Oh,
Yeah.
αγίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Αν
αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Παναγίας ανθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεού και υπαρχέσου Μαρίας πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Θεό παραθώμεθα.
Ορθή,
Oh.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
υπέρ τίμου και ξάρτου νοτήρου Αιγαίου περνάω ημών δε πατρός και ποιμενάρχου όλα τα αυτόν, ο
βασιλεύς την ακοήνη σου, φανερών γαρεγένετο το όνομα αυτού και έλεγε ότι Ιωάννης ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη και δια τούτο ενεργούσιν εδυνάμεις εν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης εστίν, Υιός εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπε ότι ον εγώ απεκεφάλισα Ιωάννη, ούτως εστίν αυτός ηγέρθη εκ νεκρών. Αυτός γαρ ο Ηρώδης αποστήλας εκράτησε τον Ιωάννη και έδισεν αυτόν εν τη φυλακή δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, ότι ναύτην εγάμισε. Έλεγε γάρο Ιωάννης το Ηρώδη, ότι ουκ εξαισθήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Ιδέ Ηρωδιάς ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτόν αποκτήνε και ουκ η δύνατο. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτων τον Ιωάννη, ειδός αυτόν άδρα δίκαιον και άγιον και συνετήρη αυτόν και ακούσας αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού ήκουε. Και γενωμένης ημέρας ευκαίρου ότε Ηρώδης της γενεσής αυτού δείπνων επί της μεγιστάσιν αυτού και της χιλιάρχης και της πρώτης της Γαλιλαίας και εις ελθούσις της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος και ορκισαμένης και αρεσάσης το Ηρώδη και της συνανακημένης είπεν ο βασιλεύς το κορασίο έτησόν με ο αν θέλεις και δώσωση και όμως εν αυτή ότι ο εάν με αιτήσεις δώσωση έως ημίσους της βασιλείας μου. Ιδέ εξελθούσα είπε τη μητρή αυτής τι αιτήσομεν, ιδέ είπε την κεφαλή Ιωάννου του βαπτιστού και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα ιτήσαν το λέγουσα. Θέλω ή να μη δώσει εξ αυτής επί πίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και περίληπος γενόμενος ο βασιλεύς δια τους όρχους και τους συνανεκειμένους ουκ η θέλησεν αυτή να θετήσε. Και ευθέως αποστήλας ο βασιλεύς σπεκουλάτορα επέταξεν εκθήνε την κεφαλήν αυτού. Ο δε απελθόν απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή και είναι και εν την κεφαλήν αυτού επί πίνακη και έδωκεν αυτή το κορασίο και το κοράσιον έδωκεν αυτή τη μητρής αυτής. Και ακούσαντες οι μαθητέ αυτού ήλθον και ήραν τον πτώμαν αυτού και έθηκαν αυτό εν το μνημείο και συνάβονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγειλαν αυτό πάντα.
σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη σοφία. Yeah.
βασιλεία αυτού πάντοτε, νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος, των συλλειτουργούντων ημίν Αποστόλου Ιερομονάχου, Σάββα Πρεσβυτέρου Γεωργίου Διακόνου μετά των οικείων αυτών, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο πόλη και νωρία τα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τα αυτής, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων των αδελφών ημών, των εν ανάγκες ευρισκομένων, των εν ασθενείας κατακειμένων, των οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, πάντων των δεωμένων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως, και των δούλων του Θεού Σταυρούλας και Μαρίας, πνιστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών. Χρυσοστόμο Αρχιερέως του Θεοφιλός διαπημάνοντος την Ιερά Ταύτην Μητρόπολη και πάντων των Ιερατευσάντων και Διακονισάντων εν αυτή, πάντων των αδελφών ημών των επελπίδη Αναστάς ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των εθάδε ψευός κειμένων και απαντακού ορθοδόξων, όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία καιρά προθέση, και ο ανέκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει, και το δούλο του Θεού πανορμήτου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίω, Κύριε, με το πρώτο θέμα.
Χριστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά τον Κυρίου, ετησόμεθα. Πασχού, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των θλιβελημάτων. Σε έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοίησον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετον. Το δημάς ανθρώπης και δημετέρα σωτηρία κατεθώνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και να ανθρωπίσαντα. Θα βρεθέντα υπέρ ημών, εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα θέντα. Και αναστάται από τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς και ανελθώνεται στους ουρανούς και καθεριζόμενοι δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενοι με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλεία σου ού και σε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιός υποσκυνούμενο τους δεξιών των αλήθεια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εις βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεγαλό, στο μέλη με τα φόβου, πρόσχομαι την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει.
Thank you.
συγκρίτων των σεροφείμ ευνοδία προς Θεόν λόγων δεκούσαν την
Αλληλούια.
Ooh.
λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Κύριε το φως το αληθινό, το ελάχο πλέον, νεκτά εκ ουράνιας, νεύρομεν ψυχήν αληθινό, ευχαριστήσω με το Κυρίο. Δόξα Σοι Κύριε μου. Λαγός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον εν της άμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σήμερα, αλλά και όλη η μνοδεία της Εκκλησίας μας που ψάλαμε από εχθές μέχρι και σήμερα μας εξιστορούν τα γεγονότα πώς ακριβώς έγιναν ώστε να φτάσει η στιγμή που η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού θα αποκοπεί, θα αποτμηθεί για να πάψει να σιωπά, να πάψει να ελέγχει αυτούς οι οποίοι υπερεύησαν τα όρια, αυτούς οι οποίοι νόμιζαν ότι με την εξουσία την οποία ασκούσαν μπορούσαν να κρατήσουν τα στόματα κλειστά και με αυτόν τον τρόπο να κάνουν ό,τι ήθελαν στη ζωή τους εις βάρος των συνανθρώπων τους. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος γεννήθηκε κατά θαυμαστό τρόπο, ήταν από Θεού να προετοιμάσει την οδόν του Κυρίου, να προλιάνει το έδαφος
και να δείξει τον δρόμο για να έρθει ο Μεσσίας Χριστός, για να βρει τον χώρο έτοιμο για να εργαστεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πάνω στα αχνάρια τα οποία προετοίμασε ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος αξιώθηκε να βαπτίσει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εις τον Ιορδάνη ποταμόν. Και όταν ο Χριστός του ζήτησε να κάνει αυτή την πράξη, εκείνος έχοντας πλήρη γνώση της αδυναμίας του, αλλά και της θεότητος του Ιησού Χριστού, εδήλωσε αδυναμία. Αρνήθηκε να κάνει αυτό που ο Χριστός του είπε και αρνήθηκε όχι από υπερηφάνεια και εγωισμό, αλλά από αυτογνωσία, αυτοσυνειδησία, έχοντας δηλαδή πλήρη συνείδηση της αναξιότητός του. Παρ' όλα αυτά έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού και βάπτισε τον Χριστό εις τα ρήθρα του Ιορδάνου. Αλλά και στη συνέχεια έδειξε στους μέχρι τότε μαθητές του τον Ιησού ερχόμενον προς Αυτόν λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Και ο Χριστός τον ονόμασε «Μίζωνα των προφητών», δηλαδή «Μεγαλύτερο», και εκείνος ο οποίος ήρθε να καλύψει την ομάδα των προφητών οι οποίοι προεφήτευσαν την έλευση του Χριστού και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας του Σωτήρος δια τον άνθρωπο. Διότι πλέον μετά τον πρόδρομο είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, και δεν υπάρχουν πλέον προφητείες, δεν χρειάζεται να υπάρξει προφήτης, διότι υπάρχει πλέον η αποκεκαλυμμένη αλήθεια, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου, διότι η μαρτυρία του για την παρουσία του Θεού, για την έλευση του Σωτήρος, για το μυστήριο της Θείας Αρκώσεως, για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, έρχεται να επιστεγάσει με το μαρτύριο το προσωπικό του, με το να δώσει δηλαδή το αίμα του, να χυθεί το αίμα του για την αλήθεια, για την δικαιοσύνη και για την αγάπη του Θεού. Αυτό λοιπόν τον Τίμιο Πρόδρομο που έδωσε την κεφαλή του για να πάψει το στόμα του, αλλά που διαλαλεί μέσα από τη συνείδηση της Εκκλησίας μας και μέσα από τη συνείδηση των ανθρώπων της Εκκλησίας μας, πανηγυρίζουμε, εορτάζουμε και αυτή τη στιγμή υποδεχόμεθα το ιερό του εικόνισμα, το θαυματικό του εικόνισμα από το προσκύνημα της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου, για να προσκυνήσουμε και εμείς με βλάβια, να το λιτανεύσουμε στην Χάρτη, στην πόλη της Χάρτη, και να τον παρακαλέσουμε να είναι η βοήθεια, να είναι η προστασία μας, να είναι η αντίληψή μας και να είναι η μεσητεία μας προς τον Άγιο Θεό. Και όπως ρεδενίζουμε το ιερό εικονισμά του, βλέπουμε ότι ο Αγιογράφος έχει τοποθετήσει στις πλάτες του Αγίου τα φτερά εκείνα τα οποία κατά τη συνείδηση της Εκκλησίας μας ηγούνται του τάγματος των μοναχών και αντικαθιστούν το τάγμα του Εωσφόρου, το οποίο από υπερηφάνεια και από λαζονία εξωστρακίστηκε από την χάρη και την προστασία του Αγίου Θεού. Αυτό λοιπόν το τάγμα το αντικαθιστά ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος θεωρείται και ο προστάτης και σωτήρας των μοναχών της μοναστικής κοινότητος. Ας ρητανεύσουμε λοιπόν και εμείς την ιερά του εικόνα για να πάρουμε τη χάρη του, να πάρουμε την ευλογία του και να επικαλεστούμε την μεσητεία του. Χρόνια πολλά!
Υπέρ των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Χρυσοστόμ. Σπορώ ετήλες σπότα. Ψευούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του κατακτηράν θάλασσον και αέρα, φιλοκρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, επιδέ και των δούλων σου, του Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών του Δημοτών της νήσου τάφης και των οπουγής οικούν των αδελφών ημών χαλκητών, των γεορταζόντων την Αγία Νεορτή και πανήγυριν τάφη, υπερηγίας και θείας βοηθείας είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ήμουν και φιλάνθρωπος της υπάρχης και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό του Πνεύματος Πνεύμα την Ίκια η είναι Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελάτε, Μίκα, πάρτε. Κατερίνα. Ψευών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Σπορλά ετήλες πορτάς. Σπορλά
αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτού του και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσφερούντων τα δώρα ταύτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και νήσων, ταύτην ελέησον, Κύριε 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 ελέησον, ακούσε Κύριον το Θεόν ημών φωνή της δέσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Άγνος και μονοδός, ότι δημόνια ελπής πάντων των περάτων της γης και των θελάσσιμων κρέων και ήλαιος ήλαιος, γεννούμε δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Άγνος υπάρχες και στην δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκιαή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση του Πνεύματισσου. Ας και φωνάσιμον τον Κύριο κλείνομεν. Συγκύριε. Σπαταπονιέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράν του Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Σώπιου Σταυρού, του Παμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμή, του Εφόρου και Προστάτου της Μονής ημών, και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που την αποτομήν της Τιμίας Κεφαλής εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω την δέηση ημών, των ημών, σκέπασον ημάς ο Θεός, επισκέπτη των πτερήγων σου, αποδίως των αθυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, σ' αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Θεότο και Παρθένε, και και χάρη, Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου. Αυτών πεντάκι χιλίου άνδρα χορτάζα. Αυτό ευλόγησε και του άρτου τούτου, το σύτον των ίνων και το έλαιον. Και πλήθουν αυτά εν την ίσο πόλη, εν ουρία ταύτη στου οίκου των εορταζόντων και προσφερών τα δώρα ταύτα και στον κόσμο σου άπαντα. Και εξ αυτών ήταν αβάπη του δούλου αγίεσον,
ότι εσύ ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και στην δόξα να πέμε με συντονάστρο Αγίο Θεοποιός πνεύμα την ίν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πεινασαν οι δεξιτούν μες τον Κύριον που κελατωθήσονται παντός αγαθούς οι ευτόχευσαν και πεινασαν οι δεξιτούν μες τον Κύριον που κελατωθήσονται παντός αγαθούς. Λουσίε πτώχευσαν και πεινασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούς. Αυτού έρθει εφημάστη, αυτού θεία χάρτια, φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι ο εναγής, ταυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Παμεγής του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμή του Εφόρου και Προστάτου της Μονής ημών Οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου που την απότομη της Τιμίας Κεφαλής εορτάζομεν του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγης και ελέησον και σώσον ημών. Ευχόμεθα Αγίου Δεσπότημον, Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας ο Τίμιος Πρόδρομος, χρόνια πολλά και του χρόνου να είστε καλά. Θερμές ευχαριστίες. Οφείλουμε να επαναλάβουμε για όλους όσους συνετέλεσαν στην άψοχη διοργάνωση όλων των λατρευτικών εκδηλώσεων από χθες έως και σήμερα και που θα ακολουθήσουν το βράδυ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ουσιαστική συμμετοχή σας και την βοήθειά σας σε όλα τα δρόμενα του τόπου μας. Κύριε Υποναύαρχε, επαναλαμβάνω, θερμές ευχαριστίες για ό,τι προσφέρετε στην καθημάς Ιερά Μητρόπολη, Σίμης, Στήλου, Χάλκης και Καστελορίζου. Ευχαριστούμε το στρατό, τις τοπικές αρχές, τους βουλευτές μας, τους πολιτευτές μας, τον λαό του Θεού, αλλά και ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Αρχιερατικό Επίτροπο, τον πατέρα Σάβα, ο οποίος αγωνίζεται με τον δικό του τον τρόπο εδώ στις επάλξεις, στη Χάλκη. Χρόνια πολλά και να είστε καλά και του χρόνου. Και του χρόνου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως βέβαια τον αδερφό, αλλά είναι, είπαμε, τέκνο, γνήσιο, γέννημα, θρέμα της Χάλκης. Εμείς ευχαριστούμε, ναι, αλλά είναι δική τη Μητρόπολη όπως και δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα από τη στραδιά του.